σας και πάλι. Είμαστε λοιπόν στο τρίτο μάθημα πλέον, το οποίο ολοκληρώνει τους κανόνες συγγραφής παραγράφου. Στο σημερινό λοιπόν μάθημα θα γράψουμε μαζί μία παράγραφο, όπου θα εφαρμόσουμε όλους τους κανόνες τους οποίους συναντήσαμε στα προηγούμενα μάθηματα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μας δίνεται σε ένα διαγώνισμα, σε μία άσκηση για το σπίτι, να αναπτύξουμε, να σχολιάσουμε μία πρόταση. Και πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, μας δίνεται η πρόταση ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενισχύουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Όπως είχαμε πει, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν δύο βασικά επιχειρήματα τα οποία θα επεξεργαστούμε προκειμένου να αναπτύξουμε την παράγραφη. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να έχουμε συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης, να επιλέξουμε έναν τρόπο ανάπτυξης, να υπάρχει δομή στην παράγραφή μας και ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους κανόνες συνοχής αλλά και συνεκτικότητας. Είναι αλήθεια πράγματι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενισχύουν το δημοκρατικό πολίτευμα για πολλούς και για διάφορους λόγους. Σε μία παράγραφο εμείς, καλό θα είναι να βρούμε δύο επιχειρήματα που να το επιβεβαιώνουν. Συνήθως σε προτάσεις οι οποίες είναι όπως αυτή, καλό είναι η παράγραφός μας, αν δεν μας υποδεικνύεται άλλος τρόπος, να ακολουθήσει μεθόδους όπως η αιτιολόγηση ή το αίτιο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση καλύτερο είναι να αναπτυχθεί με τη μέθοδο της αιτιολόγησης. Να πούμε δηλαδή γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενισχύουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Έτσι λοιπόν η παράγραφός μας καλό θα είναι να έχει διαρθρωτικές λέξεις όπως το διότι, το επειδή, ούτως ώστε να φανεί αυτή η έννοια της αιτιολόγησης. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη θεματική μας περίοδος. Ή αλλιώς αυτό που ονομάσαμε στο σχεδιάγραμμα κύρια ιδέα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λοιπόν στην ανάπτυξη της παραγράφου. Αρχικά, να μια διαρθρωτική λέξη, το αρχικά που δηλώνει την έναρξη, την απαρίθμηση επιχειρημάτων, αρχικά είναι γεγονός πως τα μέσα ενημέρωσης πληροφορούν το σύγχρονο άνθρωπο και τον ευαισθητοποιούν πάνω σε ζητήματα της καθημερινότητας. Εδώ έχουμε μία πρόταση η οποία μπορεί να αποτελέσει το πρώτο μας επιχείρημα. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα επιχείρημα το οποίο δηλώνει γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενισχύουν το πολίτευμα. Αυτό όμως το πράγμα χρειάζεται κάποια επεξήγηση προκειμένου ο δέκτης, ο αναγνώστης να το προσλάβει και να το καταλάβει καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν επεξηγούμε λέγοντας το εξής. Πιο συγκεκριμένα, με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η δυνατότητα του ατόμου να σχηματίσει κρίση και να ασχοληθεί πιο δυναμικά και πιο συνειδητά με τα δημόσια
εδώ, πάλι. Έχουμε την επεξήγηση του πρώτου επιχειρήματος. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι έχουμε πετύχει τη συνοχή και τη συνεκτικότητα με τα προηγούμενα με δύο τρόπους. Πρώτον, με τη φράση πιο συγκεκριμένα, που δείχνει ότι επεξηγούμε την προηγούμενη πρόταση, αλλά και με την αντωνυμία αυτό, όπου αναφέρεται πάλι στα προηγούμενα. Τώρα καλούμαστε να βρούμε και ένα δεύτερο επιχείρημα, όπου θα ενισχύει και θα επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε στη θεματική μας περίοδο. Όταν προσθέτουμε επιχειρήματα, καλό είναι να έχουμε διαρθρωτικές λέξεις, όπως το επιπλέον, το επιπρόσθετο, το ακόμα, για να δηλώσουμε την προσθήκη. Για παράδειγμα, επιπλέον, τα μέσα ενημέρωσης εξασφαλίζουν την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι βασικός πυρήνας προστασίας και της δημοκρατίας. Εδώ έχουμε το δεύτερο μας επιχείρημα. Η σύνδεση με τα προηγούμενα έχει γίνει με τη διαρθρωτική λέξη επιπλέον και τώρα καλούμαστε να κάνουμε την επεξήγηση αυτού του επιχειρήματος. Αυτό σημαίνει πως κάθε πολίτης που νιώθει ότι θίγεται κάποιο δικαίωμά του ή κάποιες ομάδες που επιζητούν την κοινοποίηση ενός προβλήματός τους, μπορούν να καταφύγουν και το καταφύγουν επειδή είναι μεταφορικό, το βάζουμε σε εισαγωγικά, στα ΜΜΕ. Εδώ λοιπόν, επεξήγησα το δεύτερο μου επιχείρημα. Αφού το επεξήγησα, υπάρχει συνεκτικότητα και φυσικά με την αντωνυμία αυτό πέτυχα με τη συνοχή με τα προηγούμενα. Ολοκληρώνεται η συγγραφή της παραγράφου και κλείνει αρμονικότερα όταν υπάρχει ένα συμπέρασμα που βγαίνει ένα αποτέλεσμα του συλλογισμού μας. Οι συνήθως οι συλλογισμοί κλείνουν αρμονικότερα όταν υπάρχουν διαρθρωτικές λέξεις όπως το άρα, το συνεπώς και ούτω καθεξής. Εμείς θα επιλέξουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση το άρα. Άρα, από τον παραπάνω συλλογισμό προκύπτει πως οι φορείς ενημέρωσης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
αποτελούν τους στιλοβάτες εισαγωγικά πάντα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη κατακλείδα μας και το λεγόμενο συμπέρασμα μας. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους τρόπους συγγραφής παραγράφου. Καλό θα είναι να το εφαρμόσετε και στις δικές σας παραγράφους. Καλό θα είναι να πειραματιστείτε πάνω σε αυτό και θα ήταν μεγάλη μας χαρά να μας στείλετε στον τόπο μας τα δικά σας παραδείγματα και προκειμένου να ξεκινήσουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.